Είμαστε σήμερα εδώ να τιμήσουμε το ολοκαύτωμα του καταράκτη της Άρτας. Είμαστε σε ένα πανέμορφο χωριό σήμερα, γεμάτο ζωή, όμως σε ένα χωριό που καταστράφηκε ολοσχερός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις 26 του Οκτώβρη του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η ομάδα Elder Weiss, το γερμανικό στρατευμάτων καταρχής, κατέκαψε όλο το χωριό. Όλα τα σπίτια κάηκαν. 218 σπίτια έγιναν πυροτέχνημα και οι κάτοικοι έμειναν χωρίς στέγη και χωρίς τροφή. Παράλληλα, 18 πατριώτες εκτελέστησαν. Άλλοι σφαγιάστηκαν, άλλοι εκτελέστησαν, άλλοι κάηκαν. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών μας. Να δηλώσουμε ότι δεν ξεχνάμε και βεβαίως μέσα από το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος, ελληνικά ολοκαυτώματα, περίοδου 1940-1945, που προεδρεύω του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκδικούμε τις αποζημιώσεις. Διεκδικούμε τις οφειλές του γερμανικού κράτους προς την Ελλάδα, προς συγγενείς των θυμάτων, προς το ελληνικό κράτος, το κατοχικό δάνειο, τα κλειμένα στους σταυρούς της χώρας μας, τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές που έγιναν στην πατρίδα μας. Η Γερμανία πρέπει να πληρώσει. Και πρέπει να πληρώσει γιατί μόνο τότε θα δηλώσει μετάνοια για τα εγκλήματα που έχει κάνει στη χώρα μας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγκλήματα πολέμου που έγιναν σε πολλές μαρτυρικές πόλεις και χωριά της πατρίδας μας. 110 αναγνωρισμένα χωριά σήμερα ανήκουν στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωρίων της Ελλάδος, όπως είναι τα Καλάβητα, το Δίστομο, ο Χορτιάτης, το Κομμένο της Άρτας, οι Λυγιάδες, η Μουτσοτίτσα, η Παραμυθιά, στην Κρήτη, τα Νόγια, η Βιάνος, η Κάντανος, στη Μακεδονία, πολλές περιοχές, το Δοξάτο της Δράμας. Και ήθελα με αυτά που σας λέω σήμερα εδώ, δηλώνοντας τιμή στη μνήμη των νεκρών μας, προσκυνητές στο μνημείο των πεσόντων του καταράκτη της Άρτας, να φωνάξουμε όλοι μαζί, όχι πια πόλεμοι. Ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη σήμερα, σε αυτά που βλέπουμε, όλοι μας να συνεχίζονται οι πόλεμοι σε όποιο τόπο του πλανήτη μας. Ειρήνη λοιπόν και συναδέλφους των λαών. Ειρήνη και όχι πια πόλεμοι. Τότε διάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς των κοιμένων και κοιμημένων δούλων σου, των αναερεθέντων υπό της γερμανικής κατοχής αδελφών ημών. Κυριακούλας, Βασιλείου, Δημητρίου, Ηλία, Ελένης, Παρασκευής, Δημητρίου, Ελένης, Γεωργίου, Μαρίας, Κωνσταντίνου, Αθανασίου, Παναγιώτου, Εκατερίνης, Ιωάννου, Χρήστου, Μιχαήλ και αδελφού ημών εκ Κερκύρας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρο δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και εστι άνθρωπος, ο ζήσε δικού χαμαρτήσει, σίγαρ μόνο εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, των ανερεθέντων υπό τη γερμανική κατοχή,
Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Κυρίο θα ηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ότι εσύ ανάσυντη και ανάπτυξη μέλλον του Θείου των Αδεθέτων και Γερμανικών Μικρατουρκικών Δυνάμεων, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Ιερό Πνεύμα την ύλη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας ημνή με αξιομακάριστη και είναι στα αδελφή ημών. Αιωνία σας ημνή με αξιομακάριστη και είναι στα αδελφή ημών. Αιωνία σας ημνή με αξιομακάριστη και είναι στα αδελφή ημών. Αιωνία ημνή. Και λέγημον Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πάψον, φύλα των αυτάς εις την μακαρίαν ζωή, την παράση φιλάνθρωπε. Εις την καταφάση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τα ψυχά των δούλων σου, τη μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδει, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παψών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μόνοι αγνή κι άχρατος παρθένο, και αναφράσος κι ίσαζα, πρέσβε περσωθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς το Θεός κατά το μεγαλαιό σου Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτσι διόμεθε πρέπει να πάτε τους καθούλου του Θεού και πρέπει να συγχωρηθεί είναι αυτό. Παμπλημένοι με ακούσατε και ακούσιον. Όπως Κύριος Θεός θα σχάνε αυτόν, θα δει και να πάβονται. Θα λέει του Θεού την Βασιλεία του ουρανών και άφησον αυτών μαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο. Βασίλικε θυμώνε τη μόνη της άμεθα. Χωρά σου Κύριε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελεήσον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκος, όταν θάνατον καταπατήσει τη διάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον, τας ψυχάς των κεκινημένων δούλων σου, των υπό της γερμανικής κατοχής ανερεθέντων αδελφών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρο, δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι σκέστη άνθρωπος, ο ζήτη και ούχα αμαρτήσει, σιγαρμόν εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι σύ ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων σου, των υπό της γερμανικής κατοχής ανερεθέντων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αΐ,
Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιωμακάριστη και ίμις αδελφοί ημών. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιωμακάριστη και ίμις αδελφοί ημών. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιωμακάριστη και ίμις αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χαιρετισμός Δημάρχου Κεντρικών Τζουμέρκου Χρήστου Χασιάκου. Καλημέρα σε όλους σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των θυμάτων της ναζιστικής περιοδίας του 1943, τον Οκτώβριο, και της πυρπόλησης του Καταράκτη. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και να αρχίσω από αυτούς που μας τιμήσαν και ήρθαν από πολύ μακριά. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας, τον Δήμαρχο της μαρτυρικής πόλεως των Καλαβρίτων, τον βουλευτή της Σάρτας και πρώην υπουργό, τον Γιώργο το Στήλιο, που εκπροσωπεί και την κυβέρνηση, τον χωριανό μας τον τέος υπουργό, τον Στέφανο Τσουμάκα, τον αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον Βασίλη τον Ψαθά, τους εκπροσώπους των στρατιωτικών αρχών της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, τους νομαρχιακούς συμβούλους και δημοτικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους των συλλόγων και του συλλόγου των αγωνιστών εθνικής αντίστασης και παρευρίσκονται όλοι εδώ για να τιμήσουμε, όπως είπα, τα θύματα του Οκτωβρίου του 1943. Γιατί κάνουμε αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο? Την κάνουμε καταρχάς για να τιμήσουμε τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Την κάνουμε για να αναδείξουμε τα εγκλήματα του πολέμου του 1943 και την κάνουμε για να πούμε όλοι μαζί «Δεν ξεχνώ». Όχι μόνο στον Καταράκτη, αλλά και σε όλο το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, το 1943 είχαμε πάρα πολλά θύματα και πυρπολήθηκαν πάρα πολλά σπίτια. Από τα 2.900 σπίτια τα οποία είχε ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, περίπου 900 σπίτια, δηλαδή το 30% πυρπολήθηκε και το 10% περίπου 250 σπίτια έπαθαν μερική καταστροφή. Επομένως, η εκδήλωση αυτή ας είναι και εκδήλωση μνήμης για όλα τα θύματα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Σήμερα είμαστε 80 χρόνια μετά τον Οκτώβριο του 1943. Οι κατακτητές ιτήθησαν στο πεδίο της μάχης, καταγράφηκαν με μελανά χρώματα στην ιστορία και στη συνείδηση όλου του κόσμου και εμείς, πληρώνοντας το τίμημα, ανακτήσαμε την ελευθερία μας. Σήμερα με το γερμανικό λαό έχουμε ανθρώπινες σχέσεις, είμαστε σε πολιτικούς οργανισμούς, σε οικονομικούς οργανισμούς και στρατιωτικούς και προσπαθούμε να χαράξουμε το μέλλον και της χώρας μας και της χώρας τους και να πούμε όλοι μαζί ότι πρέπει να έχουμε ειρηνική συνύπαρξη. Είναι μία ευχή που αν κοιτάξουμε γύρω μας και σήμερα ακόμα βλέπουμε ότι δεν πραγματοποιείται. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο.
ομιλία από τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο, Δήμαρχο Καλαβρίτων και Προέδρου του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος και Πρόεδρο ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος. Μπράβο, Δήμαρχε. Μπράβο. Πανσό ευλογιότατε, ευεσιμότατε, κύριε Βουλευτά, κυρία Πρόξενος της Γερμανίας στην Ελλάδα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε των Κεντρικών Τζουμέρκων, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων του Μαρτυρικού Χωριού του Καταράκτη της Άρτας, κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Αντίστασης Σταγματάρχα, κύριε Φλόρε, κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών, κύριοι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, κύριοι δήμαρχοι, εφόσον παρευρίσκονται και από μαρτυρικές πόλεις, αγαπητέ φίλε Στέφανε Τζουμάκα, πρώην Υπουργέ και τέκνον του Καταράκτη, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Θυμάτων Καλαβιτινού Ολοκαυτώματος, που παρευρίσκεται σήμερα εδώ, συγγενείς των θυμάτων του ολοκαυτώματος του Καταράκτη της Άρτας, κυρίες και κύριοι. Ο Καταράκτης, από το 2017, με προεδρικό διάταγμα που υπογράφει από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επίτιμο Δημότη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Προκόπη Παυλόπουλο, έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό χωριό και φυσικά έχει ενταχθεί στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών ελληνικά ολοκαυτώματα 1940-1945. Με αυτόν τον τρόπο έχει εκπληρωθεί μια βασική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας και ένα ιστορικό χρέος, αλλά και μια δικαίωση απέναντι σε αυτή τη μαρτυρική περιοχή που κατέβαλε το δικό της βαρύ και ανεκτήμητο τίμημα ερωισμού και αυταπάρνησης στο όνομα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της εθνικής περηφάνειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, προσκυνητής στο μαρτυρικό σας τόπο, προερχόμενος από έναν επίσης μαρτυρικό τόπο, από τα Καλάβρητα, όπου συντελέστηκε το μεγαλύτερο έγκλημα των δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα και ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Καλαβριτινό Ολοκαύτωμα, τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 1943, τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής της Βέρμαχτ εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό της πόλης, τους άντρες και τα αγόρια άνω των 13 ετών. Λαιλάτισαν την πόλη και την κατέστρεψαν ολοκληρωτικά με επιπόληση, παραδίδοντας στις φλόγες το δημοτικό σχολείο που είχαν εχμαλωτήσει τις γυναίκες και τα μικρότερα παιδιά, που κατάφεραν να ξεφύγουν σπάζοντας τις πόρτες και τα παράθυρα του φλεγόμενου σχολείου. Εκατοντάδες οι νεκροί στον τόπο της εκτέλεσης. Ολοκληρωτική καταστροφή, πρωτοφανές το μίσος, η μανία και το πιάτσικο των Γερμανών. Πρωτοφανές όμως και το πείσμα, η θέληση, ο ηρωισμός και το κουράγιο όσων επέζησαν και κατάφεραν, αφού έθαψαν τους νεκρούς τους, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να αναστήσουν τον τόπο τους και να ξαναδώσουν ζωή μέσα από τις στάχτες και τα χαλάσματα. Το γεγονότον των Καλαβιτινού Ολοκαυτώματος προηγήθηκε το τραγικό εκείνο Οκτώβριο του 1943, το ολοκαύτωμα του Καταράκτη των Τζουμέρκων της Άρτας. Το χωριό που άκουμαζε πριν την κατοχή και εξακολουθούσε να είναι ισχυρό και μετά το 1940 είχε τότε πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκους, με 4 εκκλησίες και 4 σχολεία, με σταθμό της χωροφυλακής και με σημαντική οικονομική, κοινωνική και παραγωγική δραστηριότητα.
Το χωριό ήταν κομβικός κρίκος στην οργάνωση της Εθνικής Αντίστασης στην Νότια Ήπειρο και στη Δυτική Ελλάδα και στην Δυτική Θεσσαλία και βασικός συντελεστής στην επιτυχία των πληγμάτων που καταμετρούσαν όλο και συχνότερα και με μεγαλύτερες απώλειες οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είχαν πληροφορίες ότι στον καταράκτη υπήρχε οργανωμένο ένοπλο αντιστασιακό τμήμα, το οποίο είχε ευθύνη να φυλάσει τις ποσότητες εφοδίων, τροφίμων, υματισμού, αλλά και πυρομαχικών που ήταν κρυμμένες εδώ. Όλα αυτά είχαν προωθηθεί στον καταράκτη. Είχαν φτάσει εδώ, από την Άρτα και την Πρέβεζα, αλλά και μέσω των ρήψεων εφοδίων από τα γλυκά αεροπλάνα. Αυτός ήταν ο λόγος που οι κατακτητές αποφάσισαν να εξαπολύσουν την επίθεσή τους, δίνοντας εντολή να φτάσει στον καταράκτη η διαβόητη μεραρχία Edelweiss, η ορεινή μεραρχία των Γερμανών, που είχε αιματοκυλήσει κι άλλες περιοχές της Ήπειρου και είχε τη φήμη των πιο βάρβαρων και αδίστακτων επιχειρήσεων και της πιο μανιώδους εκδικητικότητας σε βάρος των Ελλήνων πατριωτών. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Οκτωβρίου του 1943, ημέρα Τρίτη, δυνάμεις των Γερμανών που είχαν περάσει τη νύχτα στο χωριό Άγνατα κινήθηκαν προς το καταράκτη ή το ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Οι δυνάμεις των Γερμανών έζωσαν το χωριό από δύο σημεία, από τη Σγάρα και από το Σταυρό, ώστε να αποκλείσουν κάθε πιθανή οδό διαφυγής. Οι μαρτυρίες που διασώθηκαν λένε ότι στην πορεία του προς το καταράκτη το πρώτο απόσπασμα της μεραρχίας των Γερμανών έκαψε 57 σπίτια στη Σγάρα, δηλαδή περίπου τα μισά σπίτια του οικισμού, ενώ μια γυναίκα, η Κυριακούλα Αγραβιά, κάηκε μέσα στο σπίτι της. Στον δρόμο του Μόρφη οι Γερμανοί εκτέλεσαν εμψυχρό τον Ιωάννη Τζουμάκα. Στη Μιλιά οι Γερμανοί έκαψαν σχεδόν όλα τα σπίτια και εκτέλεσαν εμψυχρό τους πατριώτες Βασίλη, Δημήτρη και Ηλία Καινούριο, την Παρασκευή και την Ελένη Καινούριου, τον Δημήτριο Λούτα και τη Μαρία Μπαρόν. Το ίδιο μεσημέρι, το μεσημέρι της Τρίτης, της 26 Οκτωβρίου του 1943, το πρώτο και το δεύτερο απόσπασμα των Γερμανών ενώθηκαν. Λίγο μετά έφτασαν στα Μπέλια. Εκεί έβαλαν φωτιά σε μεγάλο αριθμό σπιτιών του συνοικισμού και έκαψαν ζωντανό μέσα στο σπίτι του τον Παναγιώτη Τασούλα. Οι κάτοικοι του καταράκτη, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο που ερχόταν, είχαν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να αναζητούν κρυφτήγετα. Στις πηγές του βουνού, στον Αελιά, στα καλοκαιριά και στην Κροπηγή, οι δυνάμεις των Γερμανών είχαν εντωμεταξύ μπει στο χωριό. Απέναντι από το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης εκτέλεσαν δύο ακόμα πατριώτες, τον Κωνσταντίνο Μπίκα και τον Μιχάλη, ένα στρατιώτη από τα Χανιά. Εκείνη την ημέρα το σύνολο σχεδόν των οικημάτων του χωριού πυρπολήθηκε. 154 καμένα σπίτια, καμένες εκκλησίες, καμένο το δημοτικό σχολείο και το κοινοτικό γραφείο, το τελωνείο και το ηγουμενείο της Αγίας Εκατερίνης. Σχεδόν κάθε χτίσμα του χωριού είχε πυρπολιθεί. Με αποκορύφωμα τη φωτιά και την ανατίναξη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και την ολοκληρωτική καταστροφή στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Οι φλόγες έκαιγαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, τους μόχθους και το βιός των κατοίκων του καταράκτη,
τα ζώα, τις οδιές, τίποτα δεν έμεινε όρθιο από τη μανία των Γερμανών. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, οι ιστορικές αναφορές λένε ότι δύο Γερμανοί στρατιώτες που ξέφυγαν από τη φάλαγγα που όδευε προς τη Μικροσπηλιά σκοτώθηκαν από τα πυρά κατοίκου που φοβήθηκε για τη ζωή και το σπίτι του. Οι Γερμανοί επέστρεψαν και πάλι στον καταράκτη. Κοντά στο ποτάμι συνάντησαν και εκτέλεσαν την Ελένη Μαυράκη και την Εκατερίνη Τέλωνα και έναν αντάρτη από την Κέρκυρα. Μπήκαν ξανά στο χωριό. Έκαψαν και τα λίγα σπίτια που δεν είχαν καεί. Στην κρεοπηγή έκαψαν όλα τα σπίτια του οικισμού, κοντά 35. Στο μήλο της Αγίας Εκατερίνης εκτέλεσαν τον Γεώργιο Μάντζαρη και στη θέση δεξαμενή τον Αθανάσιο Πανούτσο. Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος του αστυνομικού Χρήστου Χασιώτη, τον οποίον οι κατακτητές είχαν συλλάβει στη θέση Αμπέλια και πριν τον εκτελέσουν τον είχαν βασανίσει. Ο απολογισμός της καταστροφής τραγικός. Συνολικά 18 πατριώτες εκτελέστησαν εν ψυχρό, δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους στα κρυσφύγετα του βουνού, 288 σπίτια πυρπολήθηκαν. Τα γεγονότα του Οκτώβρη του 1943 στο Καταράκτη αποτελούν μια ιστορία, ζώσα, με την οποία μπορεί ο καθένας μας να συνομιλήσει. Σε κάθε μαρτυρικό χωριό, σε κάθε μαρτυρική πόλη, δύσκολα θα βρει κανείς, ακόμα και σήμερα, οικογένειες που να μην έχουν, τουλάχιστον από έναν ήρωα, ανάμεσα σε εκείνους που έπεσαν για την πατρίδα και την ελευθερία. Από τη δική μου οικογένεια, το 1943, εκτελέστησαν από τους Γερμανούς στο Λάκκο του Καπί στα Καλάβρητα, ο παππούς μου και τρεις θείοι μου, αδέρφια της μητέρας μου. Ο παππούς ήταν 60 ετών. Οι θείοι, ο μικρότερος 17, ο άλλος 19 και ο μεγαλύτερος 27. Είναι οι θείοι που δεν είχα την τύχη να γνωρίσω. Είχα όμως την τύχη να μοιραστώ το παράδειγμά τους μέσα από σχεδόν καθημερινές διηγήσεις για τον ηρωισμό και τη γενναιότητά τους, για τον πατριωτισμό τους, για τις αρχές και τις αξίες τους. Μεγάλωσα ακούγοντας τις εξιστορήσεις και τις λεπτομερείς περιγραφές για τα γεγονότα, όχι μόνο της ημέρας του ολοκαυτώματος, αλλά όλης εκείνης της περίοδου. Και κυρίως της περίοδου που ακολούθησε. Μιας περίοδου παρόμοια σχεδόν ταυτόσιμης με αυτήν που έζησαν οι κάτοικοι του Καταράκτη, όταν οι δυνάμεις της εγκληματικής μεραρχίας έφυγαν από το χωριό εκείνο τον Οκτώβριο. Μιας περίοδου εξαιρετικά δύσκολης, όπου ο πόνος, το βαρύ πένθος και η απώλεια των αγαπημένων προσώπων συνοδευόταν και από την επίγουσα ανάγκη να βρεθούν άμεσα λύσεις για τη στέγη, για τη σύντηση όλων όσων είχαν μείνει πίσω σε μια λελατημένη και πυρπολημένη πόλη στην καρδιά του χειμώνα. Όλα αυτά δεν είναι εξαίρεση. Είναι ο κανόνας για κάθε οικογένεια, σε κάθε μαρτυρικό χωριό και σε κάθε μαρτυρική πόλη της χώρας μας. Είναι η νοπή ιστορία που μένει άσβεστη στη μνήμη και η οποία θα πρέπει όλοι να προσέχουμε, να φροντίζουμε, να μελυνούμε, ώστε να μην θαμπώνει και να μην ξεθαβιάζει, γιατί δεν πρέπει να εξασθενεί η φλόγα της. Και κυρίως να μην εξασθενούν και να μην αυλύνονται τα μηνύματά της. Μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας, συναδέλφωσης και αλληλεγγύης των λαών, ειδικά στις μέρες μας. Η διατήρηση ιστορικής μνήμης δεν είναι απλά ένα χρέος, είναι ένα ευλαβικό προσκύνημα απέναντι στους ήρωές μας. Είναι πριν απ' όλα απαραίτητη συνθήκη και προϋπόθεση για τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης, για την ύπαρξη και επιβίωση του ίδιου του έθνους και της πατρίδας μας. Άλλωστε,
λαός που ξεχνά την ιστορία του, γρήγορα χάνει την ταυτότητά του, χάνει την ενότητα, χάνει την προοπτική του, χάνει τον προσανατολισμό του και ακόμα πιο γρήγορα βυθίζεται. Ο δε μεγάλος ποιητής μας, Γιώργος Σεφέρης, είχε πει ότι όποιος λαός διαγράφει ένα κομμάτι από το παρελθόν του, διαγράφει και ένα κομμάτι από το μέλλον του. Πέρασαν ακριβώς 80 χρόνια από τα γεγονότα του Οκτώβρη του 1943 στο Καταράκτη και οι πληγές μένουν ακόμα ανοιχτές και ανυπούλωτες. Όπως ανοιχτή μένει πάντα κάθε πληγή για την οποία δεν έχουν τιμωρηθεί όσοι την προκάλεσαν και δεν έχουν δικαιωθεί όσοι την υπέστησαν. Τα εγκλήματα των Γερμανών στην Ελλάδα εξακολουθούν να μένουν ατιμώρητα. Κανείς δεν έχει λογοδοτήσει. Καμιά αποζημίωση δεν έχει καταβληθεί. Τίποτα από τα κλεμμένα της κατοχικής περίοδου δεν επεστράφησαν. Και φυσικά δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι το ζήτημα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα είναι ορθάνυχτο. Είναι νομικά διεκδικήσιμο. Είναι απαράγραπτο και ενεργό. Και χρησιμοποιώ αυτό τον όρο οφειλές και όχι αποζημιώσεις, απόλυτα ταυτισμένους και συνεπείς με την προτροπή και την ορολογία που χρησιμοποίησε ο αξέχαστος σε όλους μας πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Οφειλές, ο αγωνιστής και ήρωας της αντίστασης Μανώλης Γλέζος. Πρώτον, και αφορά πρώτον τις επανορθώσεις για τις υλικές καταστροφές και την ολοκληρωτική διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας μας. Δεύτερον, τις αποζημιώσεις για τα θύματα και τις περιουσίες τους, καθώς και τους συγγενείς των θυμάτων των εγκλημάτων πολέμου. Τρίτον, το κατοχικό δάνειο, το οποίο ομοίως δεν έχει επιστραφεί. Και τέταρτον, τους κρεμμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς και τα κοιμήλια μας. Όσες πολιτικές αιτιάσεις, όσα νομικά εφευρήματα και αν επινοήσει η γερμανική πλευρά, όποια οδό υπερφυγής και αν κατασκευάσει, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Και η πραγματικότητα λέει ότι οι πρωτόγνωρες βαρβαρότητες και θηριωδίες, οι εκτελέσεις, οι κλοπές, οι καταστροφές και τα ολοκαυτώματα που άφησε πίσω της η πολεμική μηχανή των Ναζί μένουν ακόμα εγκλήματα χωρίς τιμωρία. Δυστυχώς όμως αποτελούν και μία κοιλίδα στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Και το λέω αυτό γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί από την μια πλευρά να προτάσει ως θεμελιώδη λίθο της τις αρχές της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου και από την άλλη 8 δεκαετίες μετά να συζητούμε ακόμα για τις γερμανικές οφειλές. Ακόμα και όταν το ζήτημα των γερμανικών οφειλών είχε ατονίσει ή βρισκόταν σε χαμηλή προτεραιότητα, ήταν εδώ το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της χώρας και το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και οι σύλλογοι των θυμάτων του ολοκαυτωμάτων που φρόντισαν για να επαναφέρουν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, επιμένοντας τόσο στην νομική όσο και στην πολιτική και ηθική υπόστασή του. Σήμερα οι γερμανικές οφειλές έχουν επανέλθει στο προσκήνιο. Αποτελούν μέρος συζητήσεων στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ο Πρωθυπουργός της χώρας το έθεσε εκ νέου στο Γερμανό Καγκελάριο Σόλτς. Υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα που μένει να δούμε πώς θα κλιμακωθεί. Μια κινητικότητα που μας δίνει χώρο ώστε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο και με συντονισμένη στρατηγική. Όσα χρόνια και αν χρειαστούν, όσες προσπάθειες και αν πρέπει να καταβάλουμε, εμείς θα επιμείνουμε μέχρι να έχουμε εκείνο το αποτέλεσμα που θα μας δικαιώνει. Όχι γιατί το επιθυμούμε εμείς, αλλά γιατί αυτό επιτάσσει η δικαιοσύνη και σε αυτόν τον αγώνα οι σύμμαχοι και τα ερήματά μας παραπλουσιάζονται σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και μέσα στη Γερμανία. Το μήνυμα είναι σαφές.
όσο χρόνο και αν προσπαθεί να κερδίσει η γερμανική πλευρά οι απολύτως νομικά βάσιμες και τεκμηριωμένες αξιώσεις και τα επιχειρήματά μας, δεν θα μπουν ποτέ σε γραμμή υποχώρησης και παραίτησης. Ο δικός μας στόχος, στόχος διαρκής και επίμονος, είναι να κρατάμε σταθερά και πάνω στο τραπέζι τη διεκδίκηση, πολιτικά και νομικά, και να κάνουμε βήματα μπροστά. Θυμίζω άλλωστε και το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής πριν από περίπου 5 χρόνια, τον Απρίλιο του 2019. Ένα πόρισμα με ιστορικό χαρακτήρα που καταλήγει σε 4 πολύ σημαντικά σημεία. Αναφέρω αυτά τα σημεία ακριβώς όπως αναφέρονται και στο πόρισμα. Πρώτον, το ζήτημα των οφειλών προς την Ελλάδα από τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παραμένει ανοιχτό ως απαράγραπτο χρέος που αναζητά επίμονα την ηθική, ιστορική και νομική του δικαίωση. Δεύτερον, οι αξιώσεις του ελληνικού κράτους παραμένουν εκκρεμείς και ενεργές. Τρίτον, το ελληνικό κράτος ουδέποτε και κατά οδήποτε τρόπο αποποιήθηκε των αξιώσεων του. Και τέταρτον, δεν τίθεται και δεν δύναται να τεθεί κανένα ζήτημα παραγραφής των αξιώσεων του ελληνικού κράτους. Από τότε έχουν γίνει κάποια βήματα, όμως χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση των προσπάθειών μας, πάντα με γνώμονα την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης και τους κανόνες του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Κυρίες και κύριοι, συγγενείς των θυμάτων του μορταρικού αεροκαυτώματος του Χωριάτη της Άρτας, οι Γερμανοί προσπάθησαν να αφανίσουν τον καταράκτη, προσπάθησαν να σβήσουν από το χάρτη κάθε μαρτυρική πόλη και κάθε μαρτυρικό χωριό της χώρας μας. Δεν τα κατάφεραν. Απεναντίας έκαναν ακόμα πιο ισχυρή τη θέληση και την αποφασιστικότητά μας για δικαιοσύνη, για ελευθερία, για ειρήνη. Έκαναν ακόμα πιο δυνατή τη φωνή μας, τη διαμαρτυρία και την καταδίκη μας απέναντι σε κάθε μορφή βίας και πολέμου, σε κάθε σημείο του πλανήτη. Δικαίωμα να ξεχάσουμε δεν έχουμε, ούτε δικαίωμα να αφήσουμε τη λύθη να μας ξεπεράσει. Οι πρόγονοί μας έδωσαν τη ζωή τους ώστε να έχουμε εμείς και οι επόμενες γενιές τη δική μας ελεύθερη ζωή και να κυματίζει περήφανα η σημαία μας. Ένα παράδειγμα φωτεινό που οφείλουμε διαρκώς να το ακολουθούμε, που έχουμε χρέος να το ακολουθούμε. Είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε, τιμώντας την ιερή μνήμη τους. Από εδώ, από τον μαρτυρικό καταράκτη της Άρτας, από όλα τα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας, από τα Καλάβρητα, από το Δίστομο, από το Χορτιάτι, από το Κομμένο της Άρτας, από τη Βιάνο, από την Κάντανο, από τα Νόγια, από την Παραμυθιά, από τη Μουσοτίτσα, από τους Λυγκιάδες, από όλα τα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας, 110 χωριά αναγνωρισμένα επίσημα με απόφαση του Υπουργείου Ιστορικών στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, τιμώντας τη μνήμη των ρεών μας, στέλνουμε μαζί και ένα ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα. Μήνυμα συναδέλφωσης, ειρήνης και αλληλεγγύης των λαών μακριά από τη βαρβαρότητα του πολέμου προς όλους τους τόπους που αφανίζει και σήμερα η φωτιά του πολέμου. Με τη σκέψη μας σε εκείνους τους αξεπέραστους στίχους ενός άλλου σπουδαίου μας Έλληνα ποιητή, του Γιάννη του Ρίτσου. Στίχοι που γράφτηκαν για το Δίστομο, αλλά με τον ποιητή να έχει στη σκέψη του, στη γραφίδα του, κάθε μαρτυρικό τόπο αυτής της χώρας μας, που λένε «Ω εσύ διαβάτη, όπου πατήσεις να προσέχεις. Εδώ πονάει η σιωπή, πονάει και η πέτρα κάθε δρόμο, και από τη θυσία και από τη σκληρότητα του ανθρώπου. Αιωνία του η μνήμη, αιωνία η μνήμη των λαών του καταράκτη της Άρτας, αιωνία η μνήμη των δοξασμένων μαρτύρων μας, πατριωτών μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή και την πρόσκληση».
προσκλητήριο νεκρών, Γραβιά Κυριακούλα, Καινούργιος Βασίλειος, Καινούργιος Δημήτριος, Καινούργιος Ηλίας, Καινούργιο Ελένη, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Καινούργιο Παρασκευή, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Λούτας Δημήτριος, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μαυράκη Ελένη, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μάντζαρης Γεώργιος, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μπαρόνου Μαρία, κάηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μπίκας Κωνσταντίνος, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Πανούτσος Αθανάσιος, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τασιούλας Παναγιώτης, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τέλωνα Εκατερίνη, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τζουμάκας Ιωάννης, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Χασιώτης Χρήστος, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μιχάλης από Χανιά, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Αντάρτης από Κέρκυρα, εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Κατάθεση Στεφάνων. Ο βουλευτής Άρτας Γεώργιος Στήλιος. Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας. Η Γενική Πρόξενος Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών και Πόλεων Ελλάδος και πρόεδρος ΠΕ Δυτικής Ελλάδος. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καταράκτη. Ο εκπρόσωπος, ενόπλων δυνάμεων, ο ανώτερος διοικητής φρουράς Άρτας, ταγματάρχης Σπυρίδων Γούλας. Ο εκπρόσωπος Περιφερειακής Αστυνομίας Ηπείρου. Ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Βορείων Τζουμέρκων.
Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Βορείων Τζομέρκου. Ο πρόεδρος Εθνικής Αντίστασης Νομού Άρτας Ναπολέων Ζέρβας. Ο πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων Καλαβριτών Ολοκαυτώματος. Ο πρόεδρος Συλλόγων Κεντρικών Τζουμέρκων. Πολιτιστικός Σύλλογος Καταράκτη Ιωάννης Τζαμάκος. Η Εν Αθήνες Αδελφότητα Καταρακτενών η Αγία Εκατερίνη. Η Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού Χωριού Καταράκτη Άρτας. Μήπως έχουμε ξεχάσει κάποιον, είναι από περιφέρεια, από πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και κλπ. Δήμαρχοι. Δεν απαντάει κανείς. Ενός λεπτού σιγή. Λήξεις. Ναι. Γνωρίζω από όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που μεριάς μετράει τη γη. Αψακώ καλά καμένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα πατριωμένη χεροχέρε ελευθερία. Και σαν πρώτα πατριωμένη χεροχέρε ελευθερία. Και σαν πρώτα πατριωμένη χεροχέρε ελευθερία.
αυτό μπορεί να το φέρει στο ναι. Αξιότιμοι κύριοι, θα είμαι σύντομος. Χθες ολόκληρη η Ελλάδα γιόρτασε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Το 1940 ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς είπε το όχι στον Ιταλό πρέσβη. Ήδη άρχισε η κατοχή από τα στρατεύματα κατοχής το 1941 τον Απρίλιο είχαμε και τους Γερμανούς. Το ιστορικό όχι θα μείνει αξέχαστο σε όλους τους αιώνες και παράδειγμα προς μίμηση. Το 1942 το όχι εγέννησε την εθνική αντίσταση. Το 1942 με την έξοδο του στρατηγού Ναπολέοντος του Ζέρβα στα βουνά κατετάγινε θελοντής στα τάγματα εθνικής αντίστασης Ελλάδος. Το 1943, λόγω του ότι ήμουνα απόφοιτος γυμνασίου, επιλέγει για τη σχολή εφέδρων αξιωματικών με έδρα το Σαχαρέτσι. Τον Οκτώβριο το 1940, 23 Οκτωβρίου περίπου, οι Γερμανοί σε δύο τάγματα. Το ένα τάγμα ξεκίνησε από Άρτα, Άνω Καλεντίνη, Ξηρόχαμο, Τετράχωμο. Το άλλο τάγμα ήταν από εδώ, από Άγραντα και ήρθε προς Καταράχτη και συνέχισε προς τα κάτω. Θα πω εν ολίγης τώρα στο Τετράχωμο. Η σχολή εφέδρων αξιωματικών είχε τρεις λόγους. Διετάχθημε να καταλάβουμε τα υψώματα του Τετραχώμου, χαμηλά προς τα κάτω. Αυτό έγινε νύχτα, διότι η σχολή ήταν στα χωριά, στο Βαλκάνο, Τριχάλων. Νύχτα ήρθαμε στο Τετράχωμο χαμηλά, πιάσαμε θέση στα υψώματα και κατά τις 10 η ώρα ήρθαν οι Γερμανοί. Εμπροσθοφυλακή και το κυρίο σώμα ήταν μαζί. Ήρθανε σε μια λάκα και τότε μας είπε ο αείμνωστος λοχαγός μου, ονόματι Στεφανίδης από την Κρήτη, τη σχολή εφέδρων της φωνής μονίμων αξιωματικών. Δεν θα πυροβολήσει κανένας αν δεν ρίξω την πρώτη του φυγιά. Συμμορφωθήκαμε. Όταν οι Γερμανοί πέσανε σε μια μελάχα, αρχίσαμε τον πυροβολισμό. Ο αλλοχαγός μου ονόματι Στεφανίδης είναι ο πρώτος που σκοτώθηκε από τους Γερμανούς δίπλα μου. Τον πήρε μία σφαίρα στο λαιμό και βγήκε στο κεφάλι. Δεν είπε λέξη. Εγώ είχα μια πέτρα, αλλά δεν έβλεπα από πάνω από την πέτρα τους Γερμανούς από τα πλάγια. Η πέτρα πέρασε από το κεφάλι από πάνω και με χτύπησε στη φτέρνα από το άρβλο. Μια ομάδα Γερμανών μας πλαγιόβαλε, οπότε αναγκαστήκαμε και οπισθοχωρήσαμε προς το Τετράχωμο και από το Τετράχωμο συγκεντρωθήκαμε στο Αθαμάνιο, στο Άνω Αθαμάνιο. Αυτοί οι Γερμανοί
κατεβήκανε Μυρόφυλλο, όποιος το ξέρει, από εκεί πήγαν Θεσσαλία. Πήγαν όμως στην Αγία Κυριακή. Εκεί ο αείμνος ο Ζέρβας είχε νοσοκομείο, ήταν περίπου 15-17 νοσηλευόμενοι. Τους εκτελέσανε όλους. Είχαμε όμως τις πληροφορίες στο αρχηγείο ότι οι Γερμανοί που ερχόνταν από Άγραντα καταράχτη θα κατεβαίναν προς Άρτα και αυτό έγινε. Οι Γερμανοί όμως κάνανε ένα κόλπο. Έφτασαν για το Καλεντίνη. Αυτά που λέω, τα λέω, δεν τα έχω γραμμένα, αλλά τα έχω γραμμένα στο μυαλό. Τα έζησα. Ήμουνα αντάρτης, εθελοντής, στα τάγματα εθνικής αντίστασης. Οι Γερμανοί φθάνοντας για το Καλεντίνη, δεν πήγαν προς την Άρτα, αλλά γύρισαν, πήραν τον δρόμο προς Βουργαρέλη. Στο Παλιοκάτουνο χωριστήκανε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα πήρε τον δρόμο για Βουργαρέλη. Η άλλη ομάδα πήρε τον δρόμο από το ποτάμι, Σκαλούλα, και ήρθε στο Αθαμάνιο στα κάτω σπίτια. Εμείς τότε ήμασταν στο Αθαμάνιο στην Αγία Κυριακή στρατοπεδευμένη. Είδαμε τις πρώτες φωτιές. Ένα πολυβόλο που ήταν στο Σταυρό Βουργαρελίου άρχισε να βάλει τους Γερμανούς. Τότε καταλάβαμε ότι έρχονται οι Γερμανοί. Ο κόσμος από τα χωριά Βουργαρέλη, Αθαμάνιο, Τετράκομο, Παλιοκάτωνο, λόγω του ότι οι Γερμανοί είχαν έρθει στο Τετράκομο, που εκτός του Λουχαγούλου στο Τετράκομο σκοτωθήκαν και δύο άλλοι αξιωματικοί, ίσως τρεις. Από το Τετράκομο φύγαμε και πήγαμε στο Σταυρό Θεοδωριάνων. Εκεί κάναμε μια γραμμή αμήνης. Εκεί σκοτώθηκε ο ταγματάρχης ονόματι Χατζηγιάννου, αξιωματικός και διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Εφέδρων, ο οποίος ανέβηκε σε μια πέτρα και παρακολουθούσε τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί όμως τον είδανε και τον καθαρίσανε. Εν συνεχεία φύγαμε και πήγαμε σε μια ρεματιά στα Θοδόργυρα. Οι Γερμανοί την επόμενη μέρα κατεβήκανε Θοδόργυρα. Εμείς φύγαμε, ήρθαμε προς τα εδώ. Μάθαμε τα αποτελέσματα που έγιναν εδώ και την καταστροφή και φύγαμε προς τη Ροδαβή. Αυτά εν ολίγες. Είχα να σας πω μια εικόνα για τις μάχες τις οποίες δώσαμε και ο ελληνικός λαός θα θυμάται το όχι που είπε ο αείμνηστος Ιωάννης Μεταξάς. Σας ευχαριστώ. Αυτά που είπε ο κύριος Αποστόλης ο συνεπώνυμος είναι πραγματική ιστορία την οποία έζησε. Εγώ τον παρακάλεσα χθες το βράδυ. Τώρα, μόλις τελειώσουμε από εδώ, για να μην σας κουράζουμε, θα τα εξιστορήσει όλα στον οπερατέρ, τα οποία θα τα καταγράψουμε, γιατί έχουμε στην πρόθεσή μας να βγάλουμε και ένα βιβλίο για την αντίσταση στο Δήμο Κεντρικό Τζουμέρκος. Έχουμε συνοηθεί με το Δήμο. Θα βγάλουμε την επόμενη εβδομάδα, θα βγει και η ανακοίνωση με ενέργειες και συντονιστεί. Την ένωση τη δικιά μας που βγάλαμε το βιβλίο, θα συγκεντρώσουμε υλικό από όλα τα χωριά των Τζουμέρκων, το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, γιατί μία είναι η περιοχή, να βγάλουμε και να καταγράψουμε την αντίσταση στα χωριά αυτά για να μένει, για να μαθαίνουν οι νέες γενιές που έρχονται τι έγινε σε αυτόν τον τόπο. Και τώρα, πρωτού κλείσουμε, ένα κοριτσάκι θέλει να πει το ποίημα για την αντίσταση.
Ναι, έλα κορίτσι μου. Έλα, πες το. Εδώ θέλει. Προς τα εκεί. Η πίνος, άγρια φαράγγια, κέβουνα πλαγιές, της πίνδου τα φαράγγια, οι τόσες ομορφιές. Σε εσάς η μοίρα έταξε το ερικό 40, χρυσό στα πλάγια γράφτηκε, το όχι μας για πάντα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Α, κι άλλος θα πει. Α, κι άλλος, δεν το ξέρω, συγγνώμη. Ήρωες του 40, πως στην ψυχή μου θα σου ζεις αθάνατη για πάντα. Δύο λόγια θα ήθελα να πω, ήρωες του 40. Πως στην ψυχή μου θα είστε εσείς αθάνατοι για πάντα. Με θάρρος και με λεβεδιά, τρέχατε τη νύχτα μέρα χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, φωνάζα μας αέρα! Μπράβο! Παναγία μου! Μπράβο, συγχαρητήρια! Μπράβο, μπράβο! Χαράσε, έλα μία ναι. Τώρα μπορούμε να καθίσουμε να πιούμε καφέ μέχρι να πάμε στο ξενοδοχείο. Τι θέλει. Ωραία. Θα είστε καλά. Δήμαρχε, ευχαριστήρια είναι μια μικρή λέξη. Χάρη να πιούμε εδώ και